Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκατε στη... στο δυναμικό του Ιόνιαν και εσείς και θα μαγειρεύουμε παρέα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Να μα ε, πείτε λίγο τι θα δούμε σε αυτή την καινούργια μαγειρική εκπομπή, σε χαμηλή φωτιά. Σε χαμηλή φωτιά, λοιπόν. Ταιριάζουμε κιόλα. Εγώ σε χαμηλή πτήση και <laughs> σε, σε, σε χαμηλή φωτιά. φωτιά. Μια χαρά. Ε, θα δούμε διαφορετικά πράγματα. Ε, θα αναπτύξουμε λίγο τη μαγειρική φέτος, Θα ταξιδέψουμε λίγο. Ε, θα περάσουμε λίγο στο εξωτερικό. Έχουμε πολλού παγκόσμιου διαγωνισμού που μπορούμε να πάμε φέτο και θα Α, το κάνουμε. Οπότε ε, θα είναι ένα γαστρονομικό ταξίδι, δηλαδή θα κάνουμε και, και εκδρομέ και, και θα γευόμαστε κιόλα. Θα πιάσουμε λίγο την παράδοση, mm -hmm. παραδοσιακέ συνταγέ. Ε, θα έχουμε στην εκπομπή φέτος λίγο απ' όλα. Θα περάσουμε στο ξενοδοχειακό κομμάτι να μπούμε λίγο στα ξενοδοχεία, να δούμε τι τρώνε, τι, πώς του, ο τουρισμός που έρχεται εδώ ε, είναι ευχαριστημένοι με αυτό που τρώνε, τι γεύσεις μπορούμε να βγάλουμε, τις, διαφορε, τις διαφορετικές γεύσεις και τις... Ε, πώς να το πω... Τις, ε, τα διαφορετικά, τα διαφορετικά πράγματα. Μπράβο, ναι, διαφορετικά ότι... πράγματα, διαφορετικές γεύσεις που μπορεί ο καθένας να βγάλει, να δει, να δοκιμάσει, να γευτεί. Γιατί ξέρετε και στα πολύ απλά πράγματα, στο, στο λάδι, στο ψωμί μας, αν τα συνδυάσουμε διαφορετικά, τα απλά πράγματα που ο καθένας έχει στην κουζίνα του, mm. μας δίνει κάτι διαφορετικό. Ότι. Δεν ξέρω εσείς, που ασχολείστε χρόνια, αν το έχετε δει αυτό το πράγμα, ότι κυρίως με τα απλά Έτσι είναι. κάνεις τα πιο ωραία τραπέζια. Έτσι είναι. Ε, εγώ, όταν ξεκίνησα τη μαγειρική από πολύ μικρό παιδί, ε, πάντα η γιαγιά μου μου έλεγε ότι ό,τι μαγειρεύει σε χαμηλή φωτιά πάντα βγαίνει πιο νόστιμο. Mm, Γιατί τελικώνω. το φαγητό θέλει το χρόνο του. Δεν είναι κάτι που τώρα η πιο. Ε, η μαγειρική τώρα έχει εξελιχθεί και βλέπεις όλοι κάνουν φλαμπαρίσματα, δηλαδή φωτιές έντονες και τέτοια πράγματα. Όλα χρειάζονται, αλλά πιο πολύ χρειάζεται αυτό που λέμε χρόνο. Το φαγητό θέλει χρόνο και αγάπη. Ό,τι αγαπάμε, βγαίνει και ωραίο. Ακριβώ. Θέλει και διάθεση. Ε, θέλει όρεξη. Πολύ. Ναι. Ε, σε ποιου θέλετε να απευθυνθείτε, Δηλαδή, σίγουρα το φαγητό είναι κάτι που ε, αρέσει σε όλου. Λίγο πολύ. Η... Αλλά ε, η δικιά σα εκπομπή ανοίγεται στι ε, παραδοσιακέ νοικοκυρέ. Σε όλε τι νοικοκυρέ. Θα... Στου ε, άντρε που μπαίνουν στην κουζίνα. Εμεί φέτο θα κοιτάξουμε να εξελίξουμε λίγο την ε, μαγειρική λίγο διαφορετικά. Θα πιάσουμε ε, και παραδοσιακέ συνταγέ. Θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε να εξελίξουμε λίγο την κουζίνα, να περάσουμε και σε καινούργια μαγειρική, πιο μοντέρνα μαγειρική. Ε, θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε να δούμε πώς είναι η μαγειρική έξω από την Ελλάδα. Γιατί. Είναι στο πρόγραμμα και αυτό να γίνει, να δούμε λοιπόν το πώς μαγειρεύουν και έξω από εδώ. Mm -hmm. Τα... Εμείς μπορεί να έχουμε κάποια παράδοση για το ελληνικό φαγητό, όλοι μας να λένε ότι είναι το καλύτερο. Και όντως και εγώ το υποστηρίζω ότι είναι το καλύτερο, λοιπόν, <laughs> γιατί έχουμε λίγο απ' όλα. Ε, αλλά από εκεί και πέρα όλες οι κουζίνες για μένα είναι διαφορετικές. Έχουν το δικό τους κομμάτι, τη δική τους ε, κουλτούρα, όλα είναι διαφορετικά ό,τι αγαπάς και το κάνεις με αγάπη, διαφέρει. Θέλετε να μας αποκαλύψετε κάποια από τα... Δεν ξέρω, έχετε φαντάζομαι ξεκινήσει τα γυρίσματα. Βεβαίως. Βλέπουμε και κάποιες εικόνες. Ε, κάποια από τα πρώτα φαγητά. Ναι. Ε, ξεκινήσαμε πολύ απλά, με, κάτι, με κάποια κοντοτιγανιά. Τώρα εκεί, όπως βλέπουμε στα πλάνα, ε, με ένα συνάδελφο που μαγείρεψα μαζί στο ξενοδοχείο Φιλοξένια. Η πρώτη εκπομπή είναι από τον Τιάννα Παλά, στο ξενοδοχείο που βρίσκομαι εγώ εκεί σαν executive chef. και το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο είναι του ίδιου ομίλου, mm -hmm. αλλά ο σεφ είναι ο Τάκης ο ένας φίλος και συνάδελφος. Και στην πορεία έχουμε και, άλλες, συναδέλφου άλλους συναδέλφους και φίλους οι οποίε έχουν... Α, θα έρχονται, οποίες... θα τρυπώνουν βεβαίως, και αυτοί μέσα στην κουζίνα. Βεβαίως. Η μαγειρική είναι να μπορέσεις να δημιουργήσεις κάποια πράγματα και να μπορείς να μοιραστεί πράγματα. Ε, δεν μπορείς σε, σε αυτή τη δουλειά ή σε αυτό το πράγμα που κάνεις να είσαι, ε, να το πω λαϊκά, μονοφαγάς. <χαχα>, πρέπει να μοιράζεσαι πράγματα. Πρέπει το, το τραπέζι να, να γεμίζει, αλλιώς δεν έχει και, δεν έχει και νόημα. Σωστά. Ε, θέλω να πάμε λίγο και στη δικιά σας πορεία Γιατί δεν σας ξέρουμε σαν mm. πρόσωπο Θέλουμε όμως πάρα πολύ να σας γνωρίσουμε Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με, με τη μαγειρική Τι ήταν αυτό το ιδιαίτερο που σας κέντρισε το ενδιαφέρον Εγώ δεν ξεκίνησα σαν μαγειρά, Ξεκίνησα σαν ζαχαροπλάστης ah, Σε ηλικία απόλυκα. 12 ετών mm -hmm. Μπήκα στο, σε ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο στην πόλη της Καλαμάτας Ξεκίνησα εκεί από τον ε, τότε είχα ιδιοκτήτη και δικό μου μάστορα ε, τον Τζαούσι τον Γιώργο, ε, ένα εξαίρετο άνθρωπο. Και έμεινα εκεί αρκετά χρόνια. Μετά μπήκα σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Είδα ότι έβγα, έχω τελειώσει σχολή τουριστικών επαγγελμάτων Αναβίσου, τη ΣΤΕ Αναβίσου. Ε, είδα εκεί ότι η μαγειρική μου έδινε και άλλα πράγματα, όθηση για άλλες καταστάσεις και με κέρδισε. Και ασχολήθηκα και με αυτό το κομμάτι. Mm -hmm. ε, μετά από χρόνια, ακολούθησα, δούλεψα η πρώτη μου δουλειά, ο, σαν σπουδαστής που ήμουνα στη ΣΤΕ, μετά δούλευα σε ένα μικρό εστιατόριο τότε, ε, στο Νούφαρο, στο Κολονάκι. Μετά πήγα, έκανα πρακτική στο Χίλτον. Τελείωσα από εκεί, μπήκα στην κουζίνα του Ιντερκοντινένταλ, ακριβώς μετά όταν τελείωσα την πρακτική μου. Και μετά ακολούθησα τα νησιά. Κο, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Θάσο, Ζάκυνθο, ε, Κάρπαθο. Ε, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν έχω αυτή την εμπειρία, αλλά φαντάζομαι σε κάθε μέρο που πηγαίνει κάποιο που του αρέσει και η κουζίνα και το mm -hmm. καλό φαγητό, ε, βρίσκει και ιδιαίτερε συνταγέ, ιδιαίτερα πράγματα. Βεβαίως. Εσείς μέσα σε αυτή τη βαλίτσα ή σε αυτή την, κουζ... την ε, κατσαρόλα, αν μπορώ να το πω καλύτερα, παίρνετε. Γεύσεις από όλα τα μέρη τα οποία έχετε επισκεφθεί. Βεβαίως, βεβαίως. Ε, φέρνουμε γεύσει και από Ελλάδα, φέρνουμε γεύσει και από εξωτερικό. Ε, την τελευταία χρονιά που μας πέρασε μέσα στο χειμώνα ε, ήμουνα ε, στην ε, Ρουμανία, mm -hmm. το οποίο εκεί έφτιαξα κάποια εστιατόρια, καλέστηκα να κάνω κάποια εστιατόρια να τα στήσω, ελληνικά εστιατόρια πάντα. Είδα την κουλτούρα των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία στο φαγητό. Ε, λατρεύουν το χοιρινό. Και εμεί το λατρεύουμε το χοιρινό. Και ειδικά στην Πελοπόννησο. Ναι. Εμεί προ τα κάτω, έτσι, νότια. Ε, παράδοση γουρνοπούλα. Εννοείται. Είμαστε Κλασικό. πάνω κάτω, πάνω κάτω είμαστε ο ίδιος, ίδιο οι ίδιοι άνθρωποι. Ε, στο φαγητό διαφέρουμε σε ελάχιστε καταστάσει. Μάλιστα, οπότε θα έχουμε πολλά ταξίδια, πάρα πολλέ γεύσει. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και μέσα από τη χαμηλή πτήση θα μάθουμε να μαγειρεύουμε. Γιατί Βεβαίως. εννοείται ότι πάντα πρέπει να εξελισσόμαστε, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Mm -hmm. ε, η μαγειρική είναι κάτι, όπως είπα, που απευθύνεται σε όλου. Δεν έχει ούτε ηλικία, ούτε φίλο. Ο καθένα ε, μπαίνει μέσα και δημιουργεί. Θα μάθουμε λοιπόν από εσά καινούργιε συνταγέ. Ε, σε χαμηλή φωτιά, κάθε Σάββατο στις 7. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα. Καλή σας επιτυχία και καλή τηλεοπτική σεζόν και θα τα λέμε και μέσα στη σε σεζόν. Σας ευχαριστώ. σας ευχαριστώ πάρα πολύ.